Σπουδαία νίκη με σκορ 3-1 πέτυχε ο Ερμής Ζωνιανών απέναντι στον Αστέρα Βάρης. Πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα στο στόχο που θέτει για την παραμονή του. 1-0 από κόρνερ του Κοζανίδη, κεφαλιά του κεντρικού αμυντικού της ομάδος του Ερμή του Κανδυλάκη στα δίχτυα του Αστέρα Βάρης. Για το 1-0 λοιπόν για τους Ρεθυμιώτες, οι οποίοι εμφανίστηκαν αποφασισμένοι συγκεκριμένη αναμέτρηση για να πάρουν την νίκη και να ανασάνουν βαθμολογικά. Το 2-0 έγινε στο 28, καταπληκτικό διαγώνιο σουτ από τον Στέλιο Κοζανίδη. Κανένα περιθώριο αντίδρασης στον goalkeeper του Αστέρα Βάρης. Ο Ερμής Ζωνιανών παίρνει σαφές προβάδισμα για να πάρει το τρίποντο της νίκης απέναντι στον αντίπαλό του, με τον Στέλιο Κοζανίδη που ήταν πρωταγωνιστής της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Είχε την assist, το corner δηλαδή, στο πρώτο goal και σημειώνει το δεύτερο τέρμα στο 28ο λεπτό, κάνοντας το 2-0 για την ομάδα του Ερμή Ζωνιανών. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αστέρας Βάρης ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Σε αυτήν εδώ τη φάση διαρκεία στα καρέ του Ερμή Ζωνιανών, με αυτή την προβολή από κοντά, ο Ντούλιας είναι αυτός που μειώνει σε 2-1. Ποδοσφαιριστής του Αστέρα Βάρης, το 70 της αναμέτρησης, γίνεται το 2-1 που μειώνει ο Αστέρας Βάρης και ξαναμπαίνει ουσιαστικά στο παιχνίδι. Ωστόσο, στο 92 δεν φάνηκε καθαρά ο Κοζανίδης, ο οποίος με ένα καταπληκτικό σουτ από πλάγια θέση θα κάνει το 3-1 για τον Ερμή Ζωνιανών, δίνοντας τη χαριστική βολή στην ομάδα του Αστέρα Βάρης, με τον Κοζανίδη να αναδεικνύεται ως πολυτιμότερος παίχτης του αγώνα αυτού. 3-1 λοιπόν Ερμή Ζωνιανών, Αστέρας Βάρης, σε εμάς που έγινε την Κυριακή το μεσημέρι στα Ζωνιανά. Θεωρώ ότι μπήκαμε στο παιχνίδι με μεγάλη καθυστέρηση, όταν ήδη η ομάδα του Ερμή είχε πετύχει δύο τέρματα, γιατί απλά πίστευε περισσότερο από εμάς στη νίκη. Το δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι μας ανήκει ολοκληρωτικά, εκτός από την φάση με το φάουλ του Κοζανίδη. Όταν χάνεις μία-δύο ευκαιρίες και δεν καταφέρεις να ισοφαρίσεις, μοιραία χάνεις και δέχεσαι ακόμη ένα γκολ. Απλά νομίζω ότι έχουν μπλέξει πάρα πολλές ομάδες σε περιπέτειες και θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Λοιπόν, καταρχήν θεωρώ ότι αντιμετωπίσαμε μια εξαιρετική ομάδα. Δεν έχω εικόνα των άλλων ομάδων της κατηγορίας, αλλά νομίζω ότι η σημερινή ομάδα και με την μπάλα στα πόδια ήταν πάρα πολύ καλή. Αλλά για ακόμα μια φορά, για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, νομίζω ότι η ομάδα μας ήταν πάρα πολύ στιβαρή, πάρα πολύ πειθαρχημένη. Δεν κινδυνεύσαμε σχεδόν σε όλο το παιχνίδι, αν εξαιρέσω ένα-δύο φάσεις που έγιναν στο δεύτερο ημίχρονο. Και μπορώ να πω ότι στο πρώτο ημίχρονο η εικόνα μας ήταν για παραπάνω σκόρ. Το 2-0 ήταν καλό αποτέλεσμα του πρώτου ημίχρονου, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι, να μην έχουμε τόσο άγχος συνέχεια. Σίγουρα το άγχος του αποτελέσματος ήταν σημαντικό. Προσπαθούσαμε να κάνουμε διαχείριση στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά αυτά τα παιχνίδια τα κερδίζει και με την ψυχή και με το πάθος. Και θεωρώ ότι αυτά τα δύο στοιχεία τα είχαμε σήμερα σαν ομάδα. Ελπίζω και ευελπιστώ ότι η συνέχεια μας θα είναι καλύτερη. Έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα, αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Αισιοδοξούμε ότι στο τέλος μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.